Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα ως Δήμαρχος Τρίπολης να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Τρίπολη ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό συνέδριο με θέμα Πελοποννησιακή Γερουσία, ένας πολιτικός θεσμός της Ελληνικής Επανάστασης. Ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Βιοχάλκο Στασινοπούλιο, ένα ίδρυμα το οποίο έχει διαχρονική, θα έλεγα, πολλά χρόνια παρουσία στην Τρίπολη, στον Δήμο Τρίπολης και στην ΤΕΓΕΑ που πλέον ανήκει στο Δήμο Τρίπολης, παρουσία με πολύ σημαντική, σημαντικότατη θα έλεγα προσφορά σε πάρα πολλούς τομείς, μεταξύ των τομέων αυτών είναι και ο πολιτισμός. Το συνέδριο αυτό που διοργανώνεται, όπως είπαμε, πρωτοβουλία του Ιδρύματος, στηρίζεται από το Δήμο Τρίπολης, έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Δήμος Τρίπολης, τολμώ να το πω, παρότι οι πιο πολλοί από εσάς είστε ιστορικοί και πολύ ειδικότεροι εμού, είναι Τρίπολτσα, είναι ένα σημείο αναφοράς για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αυτό εμείς ως Δήμος, αλλά και γενικώς η περιοχή, το έχουμε βεβαίως αντιληφθεί και θέλαμε να κάνουμε φέτος ένα πρόγραμμα εξαιρετικά πλούσιο, ώστε να τιμήσουμε και την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και να δούμε και την πορεία της περιοχής μας από το 1821 έως σήμερα. Ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν διοργάνωσε ένα εξαιρετικό, κατά την άποψη πολλών άλλων και όχι εμού, πρόγραμμα ποικίλων δράσεων και εκδηλώσεων που ξεκίνησε τον Ιούνιο και τελειώνει αύριο με τη λήξη του συνεδρίου αυτού και με μια εκδήλωση που είναι η παρουσίαση του ύμνου στην Ελευθερία στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Όσοι από εσάς αύριο το βράδυ, ξέρω ότι υπάρχει και η εκδήλωση για το συνέδριο, το γεύμα, είστε προσκαλεσμένοι. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση όπου θα γίνει και θα τιμήσει ο Δήμος Τρίπολης και όλους τους χορηγούς που στήριξαν φέτος αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο ξεκίνησε από το Μάιο και ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, αύριο. Παρότι οι εποχές και η πανδημία είναι δύσκολες και μας περιόρισαν σχετικά, ήμασταν από τους λίγους Δήμους, και ενώ από τους Δήμους τους ιστορικούς που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση, που έκαναν εκδηλώσεις και δράσεις, παρότι υπήρχαν, όπως είπα, οι δυσκολίες της πανδημίας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συμμετέχοντες στο συνέδριο, ομιλητές και Επιστημονική Επιτροπή, να σας ευχηθώ καλές εργασίες στο διήμερο αυτό συνέδριο, να ευχηθώ να περάσετε καλά στην Τρίπολη και στην ΤΕΓΕΑ που θα είστε σήμερα και αύριο, και αν βρείτε χρόνο και μπορείτε να επισκεφτείτε διάφορα σημεία του Δήμου μας, που έχουμε ένα Δήμο με εξαιρετική ιστορία και όχι μόνο ιστορία και πολιτισμό, και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που πέραν της φυσικής ομορφιάς είναι σημεία που σχετίζονται με την ιστορία μας ή με τον πολιτισμό μας, και αν έχετε τη δυνατότητα να τα επισκεφτείτε αυτό το διήμερο ή είστε προσκαλεσμένοι οποιαδήποτε άλλη φορά θέλετε στην Τρίπολη, και πιστεύω ότι θα γίνετε και πρεσβευτές της περιοχής μας, σε φίλους σας, σε γνωστούς σας, για να την επισκέπτονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, κυρία Στασινοπούλου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα εσάς και όλο το Ίδρυμα, βέβαια, για την συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, και βέβαια για την πολύ μεγάλη προσφορά σας στην περιοχή γενικότερα. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνέδριου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε εδώ απόψε στην Τρίπολη με πολύ χαρά. Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι επαιτειακοί οργανισμοί για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και αποχαιρετήσουμε το 2021 μέσα από αβεβαιότητες και αναβολές λόγω της πανδημίας, κατορθώνουμε επιτέλους να συναντηθούμε και να πραγματοποιήσουμε το επιστημονικό αυτό συνέδριο με θέμα την Πελοποννησιακή Γερουσία. Το έναυσμα για την πρωτοβουλία μας αυτή υπήρξε μία σημαντική δωρεά προς το Κοινοφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος Βιοχάλκο, η οποία πραγματοποιήθηκε σχεδόν πριν από 3 χρόνια και αφορά ένα πολύτιμο κειμήλιο και ιστορικό τεκμήριο της Ελληνικής Επανάστασης. Πρόκειται για το ένορκο συμφωνητικό πατριωτικής συνεργασίας που συνομολογήθηκε ανάμεσα στο αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και μέλη της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Το έγγραφο που φτάνει στις μέρες μας προσεκτικά διατηρημένο, συντάχθηκε, υπογράφηκε από τους εμπλεκόμενους και σφραγίστηκε στην Τριπολιτσά στις 16 Οκτωβρίου του 1822. Με το έγγραφο αυτό,
ο Κολοκοτρώνης ανήσυχος αποσκοπεί να αφυπνίσει το πατριωτικό αίσθημα, να αποτρέψει το διχασμό και να συσπυρώσει όλες τις πλευρές στην υπηρεσία της εθνικής ιδέας. Εν τούτης, όπως γνωρίζουμε, η ψηλοφροσύνη και η υπέρβαση των προσωπικών παθών και των τοπικών συμφερόντων δεν υπηρετήθηκε από όλους, με συνέπεια τις μοιραίες εμφύλες περιπέτειες και σειράξεις που δυστυχώς ακολούθησαν. Την Πελοποννησιακή γερουσία και την ανάγκη οργάνωσης μιας συνταγματικής πολιτείας. Ο πρώτος ομιλητής, θα καλέσω και τους δύο ομιλητές να έρθουν εδώ. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μιχάλης Τσαπόγας, που είναι διδάκτορ νομικής από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και θα μας μιλήσει με θέμα «Μεταξύ ιστορίας θεσμών και ιστορίας ιδεών, ο οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας και το συνταγματικό αίτημα». Κύριε Τσαπόγα, θέλετε να εδώ. Τώρα και τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Λυριτζή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει αμέσως μετά τον κύριο Τσαπόγα το θέμα «Η Πελοποννησιακή Γερουσία ως προάγγελος πρώιμων αντιπροσωπευτικών θεσμών». Το πρώιμον σε εισαγωγικά. Παλιούς κοινοτικούς, πολιτικούς και οπλαρχηγούς της Επανάστασης. Οι λόγοι, έμποροι και φαναριώτες που πρώτοι μεταλαμπάδευσαν στην Ελλάδα τις ευρωπαϊκές συνταγματικές θεωρίες, διεκδίξαν την πολιτική ηγεσία της Επανάστασης, προτείνοντας ένα πλαίσιο αρχών για το υποείδηση κράτος, που θα έπρεπε να είναι πρώτον συνταγματικό με προστασία των δικαιωμάτων, δεύτερον κοσμικό, τρίτον κράτος δικαίου με ασφάλεια συναλλαγών, δυτικούς κώδικες και ορθολογική γραφειοκρατική δομή της διοίκησης, και τέταρτον με μονοπόλιο της ένοπλης δύναμης, στα χέρια δηλαδή ενός τακτικού στρατού. Σταδιακά οι τρεις τελευταίες στόχοι εγκαταλείφθηκαν, γιατί έφυγαν συμφέροντα αντιστοίχως του πλήρου των προεστών και των οπλαρχηγών και υπονόμευαν έτσι το πολιτικό μέλλον των αρχηγών, των αρχικών συνηγόρων του νέου τύπου κράτους. Ιδίως η προοπτική ενιαίας διοίκησης θα έπαιρνε χέρια το παραδεδομένο πελατειακό σύστημα και η εξαγγελία της θα αφαιρούσε κάθε ελπίδα συνδιαλλαγής με τις τοπικές πολιτικές δυνάμεις. Έτσι, από το δυτικότροπο σύμπλεγμα των τεσσάρων αρχών που ανέφερα παραπάνω, απέμεινε μόνο η αιμονή στη συνταγματική μορφή του πολιτεύματος χωρίς τα συμπληρώματά της. Και μάλιστα, μόνο αυτή η πρώτη αρχή απέκτησε στέρεες βάσεις στη λαϊκή συνείδηση. Ενώ αντίθετα, οι άλλες τρεις αρχές, η εκοσμήκευση, ο εξορθολογισμός της διοίκησης και το μονοπόλιο του αρχικού στρατού, δυσφημίστηκαν και παρέμειναν επί δεκαετίες ταυτισμένες με την απολυταρχία.